Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ. Μην κάνετε διάλογο. Εσείς θα κάνετε τα λαϊκά δικαστήρια. Τι προκειμένου να πάρει αποφάσεις μόνοι σας. Όχι να μας καλείτε εμάς. Να κάνετε το παιδί από την τρίχα. Σας καλέσαμε εμείς εσάς. Προχωρούμε. Σας καλέσαμε εμείς εσάς. Αντιλαμβάνεστε ότι από τις ανεμογεννήτριες των Καμιναράτων στην πλατεία των Δρακοπουλάτων δεν θα μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, παρακαλώ να ολοκληρώσω. Εμείς δεν έχουμε κανέναν λόγο να μην ανανεώσουμε την πολιτική μας απόφαση. Νομίζω ότι κανένα συνάδελφος και από τις συμπολίτες και από την αντιπολίτευση δεν διαφωνεί να ανανεώσουμε την πολιτική μας απόφαση. Όμως, ο Ομιλών δεσμεύεται από την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εξετάζοντας το θέμα, μας έχει κάνει εισήγηση, η οποία εάν και εφόσον επιλέξουμε να συζητήσουμε το θέμα σήμερα, θα τη διαβάσουμε ποια είναι η εισήγηση της νομικής μας υπηρεσίας. Τη λέω όμως εν κατακλείδη, ότι ο Δήμος δεν μπορεί να παρέμβει στη διέναξη ανάμεσα στην Εκκλησία και στο Δημόσιο. Πολιτικά να πάρουμε οποιαδήποτε νέα απόφαση ή να ανανεώσουμε οποιαδήποτε παλιά απόφαση χρειάζεται και να σταθούμε δίπλα στους κατοίκους, στο δίκαιο αίτημα, πλην όμως πολιτική απόφαση. Νομικά δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Δήμος. Κύριε Μιχαλάντα. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν δέχομαι εγώ το ρόλο που θέλει να μας δώσει ο αναπληρωτής, ότι εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε ένα όργανο το οποίο παίρνει αποφάσεις και κάποιοι λάβουν τα παιδιά του παπούτσια και τα πώ συμβαίνουν. Θεωρώ ότι εμείς συνεδριάσαμε πριν κάποιο χρονικό διάστημα, πήγαμε και στον χώρο εκεί και το είδαμε όσοι πήγαμε και θεωρώ ήταν αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι και ο αντιδήμαρχος και ο κ. Κατσιβέλη. Και είπαμε ότι αν μπορούμε να κάνουμε ενέργειες και έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, που να ανακόψουμε την πορεία αφού πάμε πάρει το έργο. Είχαμε βάλει τότε εκεί στον χώρο που είχαμε πάρει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε πει ότι έχουμε εκδώσει μια οικοδομική άδεια. Έχει εκδώσει ο Δήμος, η οικοδομία ανήκει στο Δήμο, μια οικοδομική άδεια η οποία φαίνεται τώρα ότι δεν είναι ιδιοκτήτης, έχουμε αλλαγή ιδιοκτήτη. Άρα μπορούμε να ανακαλέσουμε την οικοδομική άδεια, οπότε θα σταματήσουν οι εργασίες. Έχουμε εκδώσει μια οικοδομική άδεια. Ήτανε, έχει βγει η οικοδομική άδεια με ιδιοκτήτη την εταιρεία αυτή, η οποία το δημόσιο. Τώρα προκύπτει το ακίνητο αυτό ανήκει στην Εκκλησία. Κάνετε λάθος. Υπάρχει σε κρεμότητα όμως. Όχι, υπάρχει το δικαστήριο. Ασφαλιστικά. Ασφαλιστικά. Το Γενάρη δεν είναι τα πράγματα όπως είναι. Εγώ θα χαιρόμουν. Ο Γιώργης θα χαιρόμουν εδώ να το είχατε ελέγξει και να έχει έρθει εδώ η ελληνική υπηρεσία να μας πει ότι αυτό δεν γίνεται. Και δεν νομίζω ότι δεν μπορεί ο Δήμος να προσφύγει όταν με μια ενέργεια η οποία γίνεται υποβαθμίζεται η ζωή των κατοίκων. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει το δημοσιακό που υπάρχει μια διαμάχη τελικά ποια είναι το ακίνητο, αλλά εδώ έχουμε στοιχεία ότι υποβαθμίζεται η ζωή των κατοίκων. Δεν μπορεί να μην επέμβει ο Δήμος ενάντια σε αυτή, να κάνει ενέργειες εναντίον τους, έστω και να χάσουμε. Δεν έχουμε κάνει καμία ενέργεια. Τη μοίρα μας κλέβει εδώ ότι πήραμε μια απόφαση και τι έγινε και πού τη στείλαμε την απόφαση αυτή. Δεν ακούσαμε, έπρεπε σήμερα, θεωρώ, η Δημοτική Αρχή να κάνει με τους κατοίκους να πείτε ότι από εκείνη την ημέρα που συνεδριάσαμε έχουμε κάνει αυτή, αυτή και αυτή, και αυτή την ενέργεια. Θεωρώ ότι δεν έχουμε κάνει καμία με καμία ενέργεια. Μόνο να γράψουμε στα πρακτικά την απόφαση που είχαμε φάει. Αυτή είναι η αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν ήρθαμε σήμερα εδώ να λέμε ποιοι φταίνουν και ποιοι δεν φταίνουν. Έχουν δίκιο οι κάτοικοι. Να δούμε τι κάνουμε από το πρωί. Και θεωρώ ότι πρέπει σοβαρά να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και να κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια αύριο το πρωί να ανακόψουμε την πορεία αυτή και να σταματήσουμε τις εργασίες. Πρέπει να απαντάω σε ένα-ένα, κύριε Πρέπει, για να μην αφήνουμε. Λίγο, ναι, για αυτό να το ξεχάσουμε. Ένα δεύτερο. Απλά να πω στον συνάδελφο τον κύριο Μιχαλάτο, ο οποίος επικαλέστηκε ότι είχε αλλάξει ο ιδιοκτήτης, να τον ενημερώσω, ότι με δύο δικαστικές αποφάσεις, και το Ειρηνοδικείο Κεφαλονιάς και το Μονομελές, ναι, αναγνώρισε, δεν έδωσαν την προσωρινή διαταγή. Με δύο δικαστικές αποφάσεις. Τώρα, το αν το δικαστήριο που θα έχει σε 10 χρόνια αναγνωρίσει κυριότητα
και η ιδιοκτησία στην Ομονία δεν άλλαζε. Ναι, αλλά δεν έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή η ιδιοκτησία. Πόσο διακαθικό. Κύριε Μιχαλάτε, κύριε Μιχαλάτε, κύριε Ραβαντή, είσαι οικονομικός. Είσαι οικονομικός. Δεν υπάρχει στο διατακτικό κάτι τέτοιο. Μην τρελαθούμε σήμερα. Στο σκεπτικό. Στο σκεπτικό. Όχι στο διατακτικό. Στο σκεπτικό φράζει λέει ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς ανοίγει στη Μονή. Σκεπτικό. Στο σκεπτικό. Στο διατακτικό τι λέμε. Πάμε για τις γίνες. Δεν το λέω και εσύ. Παλιά του να. Και πάλι ήταν το Ένα λεπτό να μιλήσω για επικεφαλής και θα δούμε αν θα πούμε στο θέμα. Μιλήσω για επικεφαλής όπως προβλέπετε. Κύριε Δημητράτη. Όπως προβλέπετε. Κύριε Δημητράτη. Κύριε συνάδελφοι, κάτοικοι της Κεφαλονιάς και των περιοχών που έχουν χρόνια. Ευτυχώς που ήρθαν οι